Το παραμύθι του James είναι υπέροχο. Ο πατέρας του, ο Παύλος, είναι ιδιοκτήτης μιας μεγάλης επιχείρησης με 34 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Η μητέρα του, η Μίριαμ, είναι από την Ολλανδία. Ο James έχει παίξει μπάλα σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, τον Άγιαξ και τη Ρεάλ. Πριν όμως βάλει τα πρώτα του επίσημα γκολ, ο James είχε νικήσει μια δύσκολη ασθένεια που είχε βάλει στόχο το αριστερό του πόδι. Μια σκηνή θυμάμαι, για τίποτα. Ότι πόναγε γιατί μου έπαιρναν νερό, κάτι τέτοιο, από μια σακούλα. Πόναγε πολύ. Μια δυνατή παλιά, ένα χτύπημα, ήταν κάποια στιγμή η αφορμή ο James να βρεθεί στο νοσοκομείο. Το πρόβλημα όμως ήταν μεγαλύτερο. Το αριστερό πόδι κινδύνευσε. Στην επικοινωνία μου με το Θεό των παιδιών, με κάποιον που είναι από πάνω και συνομιλώ, του λέω είσαι πρόστιχος, είσαι άτιμος, γιατί το έκανες αυτό, σε ένα πιτσιρικά που είναι 5 χρονών, κάτω σε μένα που μπορεί να κάνουν παλιά θροπιές και τα λοιπά, με αυτό είναι η ετάβα της. Και το μόνο που είχα στο μυαλό μου τότε ήταν να βγει και να περπατήσει, δεν θέλαμε τίποτα άλλο. Τελικά ο James νίκησε. Ο πατέρας του όμως είχε δώσει μια υπόσχεση, να τον βοηθήσει να γίνει ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Το όνομά του αρχίζει σιγά σιγά να ακούγεται στις συζητήσεις των κυνηγών ταλέντων. Τα λαγωνικά της Ρεάλ πείθουν τελικά την οικογένεια F. Μορφίδη να μετακομίσει στη Μαδρίτη. Ποιο είναι το πιο ωραίο γκολ που έχεις βάλει? Το πιο ωραίο γκολ είναι να βάλεις το τελικό. Και τη σε αγώνα μπορεί να είναι ωραίο, αλλά... Οκ, θα το πούμε. Είχαμε πάει στο τελικό, Ajax Feyenoord, στην Ολλανδία. Και από ένα κόρνερ ήρθε η μπάλα, εκεί που ήμουνα, και το βάρεσα και πήγε στο γάμα. Και πανεγύρισα και νικήσαμε. Το χειμώνα, ο James φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ και ζει στην Αθήνα. Η μητέρα του, που δεν τον θέλει ποδοσφαιριστή, επέμενε να γυρίσουν στον ήλιο και τις χαρές της Ελλάδας. Ο πατέρας του, που τον θέλει οπωσδήποτε ποδοσφαιριστή, δέχτηκε να κάνουν μια παύση πριν συνεχίσουν το ταξίδι στις μεγάλες ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Ευρώπης.